Θα ασχοληθούμε από εδώ και πέρα με την ανάλυση των ιερών μυστηρίων της Εκκλησίας μας για να δούμε πώς μέσα από τα μυστήρια, τη μυστηριακή, την πνευματική ζωή της Εκκλησίας ο άνθρωπος θεραπεύεται και θέλω να θυμάστε πάρα πολύ καλά αυτή τη λέξη θεραπεύεται από τα αποτελέσματα της πτώσεως του ανθρώπου από την χάρη του Θεού και πώς έρχεται και πάλι σε κοινωνία με τον Θεό διότι η υγεία του ανθρώπου έγινε στην κοινωνία του με τον Θεό. Εάν ο άνθρωπος δεν βρίσκεται σε κοινωνία με τον Θεό τότε πνευματικά αλλά αν θέλετε ακόμη και σωματικά όλος άνθρωπος δηλαδή είναι άρρωστος. Και αυτή την τραγικότητα του ανθρώπου που επήλθε μέσα στη ζωή του μετά την πτώση από τον Παράδεισο, μετά την παράβαση δηλαδή της εντολής του Αδάμ και της Εύας, της εντολής του Θεού, την περιγράφει πάρα πολύ όμορφα σε δύο στίχους στην προς Ρωμαίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Και αν καταλάβουμε σωστά αυτούς τους δύο στίχους, θα καταλάβουμε στη συνέχεια τι είναι αυτό το οποίο προσφέρει το πρώτο, το εισαγωγικό, όπως λέγεται, μυστήριο της Εκκλησίας, το βάπτισμα. Μάλιστα, ένας από τους πατέρες χρησιμοποιεί μια πολύ ωραία, έτσι, ένα πολύ ωραίο επίθετο για να χαρακτηρίσει τη σημασία και την αξία του βαπτίσματος. Λέει ότι το βάπτισμα είναι θεογεννησία. Θεογεννησία. Γεννησία, λέει, ο άνθρωπος γεννάται πλέον κατά Θεόν. Λοιπόν, έχοντας υπόψη του λοιπόν ο Απόστολος Παύλος την τραγικότητα στην οποία περιήλθε ο άνθρωπος μετά την πτώση, λέει το εξής. Πάντες οι άνθρωποι ήμαρτον και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Αυτή είναι η τραγικότητα του ανθρώπου. Ότι υστερούνται την δόξα του Θεού, την χάρη, την ενέργεια του Θεού, την κοινωνία με τον Θεό. Αυτό είναι το πιο τραγικό πράγμα το οποίο μπορεί να ζήσει και να βιώσει ο άνθρωπος στη ζωή του. Γιατί όλα τα υπόλοιπα που βιώνει και στη ζωή του και ταλαιπωρείται και υποφέρει οφείλονται σε αυτή τη στέρηση. Θα μου πείτε και δικαιολογημένα πώς όλοι οι άνθρωποι έχουν αμαρτήσει αφού τότε που διαπράχθηκε το προπατορικό αμάρτημα η άρνηση δηλαδή των πρωτοπλάστων δεν υπήρχαν. Δεν εννοεί εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι έχουμε να αμαρτήσει ως προς την ενοχή δηλαδή έχουμε ενοχή στο αμάρτημα το οποίο διέπραξε ο Αδάμ και η Εύα. Διότι λέει ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας, συγγνώμη, ούγα ήσαν πόποτε. Δεν είμαστε τότε να ζούμε που ζούσε ο Αδάμ και η Εύα για να έχουμε ενοχή, συμμετοχή δηλαδή, σε αυτή την παραγωγή, την παράβαση της εντολής του Θεού. Τότε αμαρτάνουμε ως προς τι. Εδώ είναι το ερώτημα. Αμαρτάνουμε ως προς την κληρονομικότητα.
Δηλαδή κληρονομούμε, διότι αυτό το οποίο συνέβη και μετά την πτώση είναι ότι αρρώστησε η ανθρώπινη φύση. Και ποια ήταν η αρρώστια της ανθρώπινης φύσης? Το πρώτο ήταν ότι σκοτίστηκε, θυμάστε που το λέγαμε, και πόσο σημασία έχει, για να καταλάβετε αυτά που λέμε τώρα εδώ, τα μαθήματα εκείνα που κάναμε. Η πρώτη ασθένεια ήταν η ασθένεια του νου. Εσκοτίστηκε ο νους του ανθρώπου και δεν μπορούσε να δει την αλήθεια και ζούσε στην πλάνη. Με αποτέλεσμα να φτάσει στο σημείο να λατρεύει για Θεό τα αστέρια, τον ήλιο, τις πέτρες, τα διάφορα είδωλα τα οποία εκατασκεύαζε. Ένα αυτό που λέει με παράπονο ο Απόστολος Παύλος, ότι ελάτρεψαν τη χτίση παρά το κτίσαμε. Αντί να λατρεύουν αυτό που έκτισε, δημιούργησε τη χτίση, τον κόσμο, ελάτρευαν τον κόσμο. Γιατί εσχολίστηκε ο ασύνετος, όπως λέει, νους του ανθρώπου. Η δεύτερη αρρώστια του ανθρώπου ήταν η φθορά της ανθρώπινης φύσης. Άρχισε πλέον λόγω της απώλειας της χάρης του Θεού η ανθρώπινη φύση να φθείρεται. Με αποτέλεσμα να έρχεται ο πόνος, η θλίψη, η αρρώστια, με αποκορύφωμα τον θάνατο. Και πλέον ο άνθρωπος να υποφέρει, να ταλαιπωρείται, να μην έχει από πού να πιαστεί, να μην έχει αυτή μέσα του την ελπίδα, την οποία χαρακτηρίζει αργό ο Απόστολος Παύλος για τους χριστιανούς που εβαπτίστησαν, βεβαία με ελπίδα. Διότι προσέξτε, πάλι ο άνθρωπος άρρωστα, πάλι πονεί, πάλι θλίβεται. Πρέπει το Χριστός είπε ξεκάθαρα πράγματα. Εν τον κόσμο τούτο θλίψη έξεται. Αλλά δεν είναι μέχρι εκεί. Εκεί στην Εύα τη είπε ότι είναι να γυρνάς με θλίψη και πόνος και θα τρώτε το ψωμί σας με υδρότα. Και έμεινε μέχρι εκεί. Εδώ δεν είναι εν τον κόσμο τούτο θλίψη έξεται. Πρόσθεσε κάτι άλλο. Θα ζείτε. Εγώ με νίκηκα τον κόσμο. Λοιπόν, τώρα λοιπόν, παρότι έχουμε τα αποτελέσματα της φθοράς της ανθρώπινης φύσης, έχουμε αυτή την ελπίδα. Και θα σας πω στη συνέχεια από πού πηγάζει αυτή η ελπίδα στον άνθρωπο. Και είναι μάλιστα όπως τη χαρακτηρίζει ο Απόστολος Παύλος, και μια τυχαία ελπίδα. Βεβαία ελπίδα. Μάλιστα είναι πολύ ωραίο εκείνο που λέει για τον θάνατο ο Απόστολος Παύλος, λέει: Χριστιανοί, δεν σας λέω να μην λυπάστε. Γιατί του να λυπάται κανείς όταν χάσει ένα προσφυλές πρόσωπό του. Είναι ανθρώπινο. Μάλιστα λέει ο Χριστόστομος, είναι ανόητο κάποιο να μην λυπάται όταν κάνει ένα προσφυλές πρόσωπό του. Αλλά λέει, σας λέω κάτι πιο ισχυρό. Να μην λυπάστε ώστε η λυπή των ανθρώπων οι μη έχονται σε ελπίδα. Η λυπή των ανθρώπων ποιοι είναι? Αυτοί που δεν έχουν ζήσει, δεν έχουν εγκεντριστεί μέσα στην Εκκλησία δια του βαπτίσματος, δεν είναι ενωμένοι με τον Θεό. Αυτοί οι οποίοι συνεχίζουν και μετά την ενανθρώπιση του Χριστού να υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Αυτοί δεν έχουν ελπίδα. Αντιθέτως, εμείς έχουμε την ελπίδα γιατί αποκτούμε τη δόξα του Θεού. Είχαμε πει τότε ότι ένα άλλο σοβαρό αποτέλεσμα της πτώσεως του ανθρώπου του προπατορικού αμαρτήματος είναι η άγνοια. Δεν γνωρίζει πλέον ο άνθρωπος τον Θεό. Δεν έχει γνώση του Θεού. Δεν μπορεί να αποκαλυφθεί μέσα του ο Θεός και να γνωρίζει τον Θεό. Και αφού ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, άμα δεν γνωρίζει το πρωτότυπο, δεν μπορείς να γνωρίσεις και να καταλάβεις και να αντιληφθείς την αξία της εικόνας. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν, αγνοώντας τον Θεό, στην ουσία αγνοούμε και τον εαυτό μας. Γνωρίζοντας τον Θεό, μέσα από την αποκάλυψη της χάριτός του, μέσα από τον φωτισμό του, γι' αυτό και το βάπτισμα, θα ξέρετε πως λέγεται διαφορετικά. Φώτισμα. Τότε ο άνθρωπος αποκτά τη γνώση του Θεού, όχι θεωρητικά, εξωτερικά,
αλλά μέσα στην καρδιά του. Και θα το δούμε αυτό και στην ακολουθία του βαπτίσματος, αλλά και σε αυτά που θα πούμε σήμερα, ότι αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι αποκαλύπτεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Τα λέμε καρδιά. Μην πάει το μυαλό κανένας αυτή την καρδιά της αρχική, που χτυπά και στέλνει το αίμα ως μία βαλβίδα σε όλα τα μέρη του σώματος. Η καρδιά του ανθρώπου, θα έλεγα, είναι το κέντρο της πνευματικής του ύπαρξης. Όπως υπάρχει για το σώμα η καρδιά, που είναι το κέντρο της σωματικής ύπαρξης του ανθρώπου και ρυθμίζει την όλη λειτουργία του ανθρωπίνου σώματος, υπάρχει και μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, που είναι η πνευματική ύπαρξη, υπόσταση του ανθρώπου, η καρδιά, η οποία ρυθμίζει, αν θέλετε, την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. Για αυτή την καρδιά μιλούμε, που είναι το πιο λεπτό σημείο της ύπαρξης, της πνευματικής ύπαρξης του ανθρώπου. Και εκεί μέσα αποκαλύπτεται ο Θεός. Δεν είναι, προσέξτε, η καρδιά δεν είναι το συναίσθημα. Δεν είναι κάτι το συναισθηματικό. Αλλά μιλούμε για ένα πνευματικό, αν θέλετε, όργανο, το οποίο κανείς το αισθάνεται όταν λειτουργεί σωστά. Άμα δυσλειτουργεί, τότε αισθάνεται μέσα μια ακαταστασία και σύγχυση. Λοιπόν, ο άνθρωπος λοιπόν, από τη στιγμή, προσέξετε, τη σύλληψής του, και μη σας φαίνεται παράξενο αυτό, γι' αυτό ο άνθρωπος μόλις έχουμε σύλληψη, έχουμε και ανθρώπινη ζωή. Από πού το ξέρουμε αυτό το πράγμα? Πεντηκοστό ψαλμός του Δαβίδ. Εκεί σε εναμονίες συνελήφθη και εναμαρτίες εκεί σε με η μύτη μου. Δηλαδή, όταν έχουμε σύλληψη του ανθρώπου μέσα στη μύτη του ανθρώπου, αμέσως, επειδή γίνεται από άνθρωπο αυτή η σύλληψη, έχουμε κληρονομία της φύσης του Αδάμου. Κληρονομία την αμαρτωλή, την ασθενική φύση, την άρρωστη φύση του Αδάμου. Γι' αυτό και λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, πάντε σύμμαχο και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Όταν γεννηθεί ένα παιδί, το παιδί γεννιέται με την κληρονομικότητα της αρρωστημένης φύσης του Αδάμου, όπως την περιγράψαμε προηγουμένως. Και η τραγικότητα είναι αυτή. Και εδώ είναι και μια απάντηση, αν θέλετε, να το κάνω μια προέκταση. Γιατί εμείς οι Ορθόδοξοι βαφτίζουμε τα παιδιά από την παιδική, από την ηλικιακή ηλικία, εν αντιθέσει με τους Προτεστάντες και τους Παπικούς? Διότι εκείνο το οποίο θεραπεύουμε με το βάπτισμα είναι την ανθρώπινη φύση, την οποία ήδη το παιδάκι την έχει και στερείται την δόξα του Θεού. Με το βάπτισμα, όπως θα δούμε, του δίνουμε, το κάνουμε μέτοχο το παιδάκι της δόξης του Θεού. Τώρα, αν θα το κρατήσει, αν θα κρατήσει αυτή την κατάσταση μέσα του, είναι κάτι το οποίο επαφείται στην ελεύθερη βούληση και θέλησή του και στον αγώνα τον οποίο θα κάνει, όπως και ο ίδιος. Γι' αυτό και το βάπτισμα δεν τελειώνει με την πληθυντική κατάδυση και ανάδυση μέσα στην κολυμπίδα. Εκεί αρχίζει. Αλλά αυτό θα το δούμε πάρα κάτω. Άρα λοιπόν, έχοντας υπόψη μας αυτό το γεγονός, ότι πάντες ύμαρτον και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Αυτό είναι το ένα, έτσι το καταλάβαμε. Όταν γεννηθεί ένας άνθρωπος, γεννιέται έχοντας μέσα από την αρρωστημένη φύση του Αδάμ, και αυτό σημαίνει ότι στερείται την χάρη του Θεού. Τώρα, πώς θεραπεύεται ο άνθρωπος και γίνεται μέτοχος της δόξης του Θεού? Το λέει στον επόμενο στίχο ο Απόστολος Παύλος, την προς Ρωμαίους επιστολή, στο 3ο κεφάλαιο, στίχο στους 4.
Αφού λοιπόν όλοι στερούμαστε τις δόξεις του Θεού, δικαιούμενοι δωρεά, δικαιωνόμαστε δηλαδή, θεραπευόμαστε, αυτή είναι μια και εδώ, δωρεά, χωρίς να χρειάζεται να δώσουμε οτιδήποτε για να πάρουμε αυτή την θεραπεία, αλλά πώς γίνεται. Δικαιούμενοι δωρεά, τι αυτού χάρητη δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού. Αυτό που γίνεται στο βάπτισμα. Αυτό συμβαίνει στο βάπτισμα. Λυτρωνόμαστε από αυτή την κατάσταση, από αυτή την τραγική κατάσταση της στέρησης, της δόξης, της χάριτος του Θεού και αυτό γίνεται εν Χριστώ Ιησού. Λαμβάνοντας δια του βαπτίσματος την χάρη του Θεού. Και έτσι ο άνθρωπος από εκείνη τη στιγμή που βαπτίζεται πλέον απαλλάσσεται από το προπατορικό αμάρτημα, από αυτή την τραγική κατάσταση, γίνεται μέτοχος της δόξης του Θεού και δικαιώνεται δια της απολυτρώσεως του Κυρίου μόνη Ιησού Χριστού μέσω της χάριτος που λαμβάνει εις το βάπτισμα. Και όσο κανείς διατηρεί και αυξάνει την χάρη του Θεού που μπήκε στο βάπτισμα, τότε γίνεται όλο και περισσότερο μέτοχος εις την δόξα του Θεού. Γι' αυτό να τα λέμε, να μας αξιώσει ο Θεός να πάμε στην Βασιλεία Του. Δεν σημαίνει να πάμε από έναν τόπο σε κάποιον άλλο, αλλά να γίνουμε όσο γίνεται περισσότερο μέτοχοι του φωτός, της χάριτος, της δόξης του Θεού. Αυτό που έζησαν οι Απόστολοι πάνω στο όρο Σταυρό, αυτό που έζησαν οι Απόστολοι στην Ανάσταση, στην Πεντηκοστή, αυτό που έζησαν και βίωσαν και βιώνουν μέχρι σήμερα οι Άγιοι όταν καθαρίζονται από την αμαρτία και τα πάθη και γίνονται μέτοχοι της χάρης του Θεού. Αυτό το οποίο συμβαίνει όταν αξίως κοινωνούμε του σώματος και του αίματος του Χριστού και μετά λέμε είδομε το φως των αληθινών. Το βλέπει ο άνθρωπος, το ζει, το βιώνει και το βλέπει σε αυτό που πάει και κοινωνά και ζει αυτή την κατάσταση, την δόξα του Θεού μέσα του. Πώς πάει να κοινωνήσει, πώς φεύγει από το Άγιο, από το Άγιο Ποντήριο, πώς στέκεται μετά στον ναό, πώς θα πάει να πάρει το αντίδωρο. Και θα δείσουμε πόσοι ευλάβοι, το λέω αυτό γιατί είμαστε σήμερα σε έναν ναό. Και αυτό είναι, σημαίνει, αυτό που θα σας πω στη συνέχεια το παράδειγμα, δείχνει ότι στερούμαστε τις δόξες του Θεού. Ήρθε ο κόσμος να πάρει το αντίδωρο. Επήραν το αντίδωρο και όταν φεύγαμε από τον ναό, ο διάδρομος από εκεί που δίναμε το αντίδωρο μέχρι την έξοδο του ναού ήταν γεμάτος από ψίχουλα του αντιδώρου. Και τα πατούσαν από πάνω. Διότι έπιασαν το αντίδωρο, έτρωγαν και περπατούσαν και μιλούσαν. Και το κρατούσαν έτσι. Ενώ το αντίδωρο είναι ευλογία. Όταν το λαμβάνουμε από το χέρι του επισκόπου ή του ιερέως, ευλογία Κυρίου και έλεος, έρθει εφημά. Και είναι από το πρόσφορο, το οποίο έχει προσφερθεί για να βγει το σώμα, ο αμνός, το σώμα του Χριστού. Που κόβεται και μάλιστα και ευλογείται πάνω από το Άγιο Ποντήριο προτού μας μοιραστεί. Και το πέντε να πάει ο Χριστιανός και με τα δύο χέρια ανοιχτά, με πολύ προσοχή, να το πάρει στο χέρι του, να πάει σε μία άκρη, σε μία γωνιά και να το φάει εκεί και ακόμα και τα ψίχουλα να τα πάρει από το χέρι του με ευλάβεια, κάνοντας το σταυρό του, γιατί λαμβάνει την ευλογία, την χάρη του Θεού, γίνεται μέτοχος της δόξης του Θεού. Και ξέρετε, παρακολουθώντας κανείς, καταλαβαίνει ποιος είναι αυτός ο οποίος όντως είναι μέτοχος της δόξης του Θεού. Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό. Διότι μέτοχος της δόξης του Θεού δεν γίνεται κανείς με το να μπει και να βγει στην πολυμήθη. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, δηλαδή δεν είναι μια μαγική, μια τυπική, εξωτερική, κοινωνική εκδήλωση το βάπτισμα.
Είναι κάτι ουσιαστικό, είναι κάτι υπαρξιακό. Έχει να κάνει με την ύπαρξή μας. Λαμβάνουμε για πρώτη φορά την χάρη του Θεού και καλούμαστε εν συνεχεία με τη ζωή μας την ασκητική ζωή, την μυστηριακή ζωή, την πνευματική ζωή, την παραμονή μας στην Εκκλησία, να διατηρήσουμε αυτή τη χάρη και να την αυξήσουμε με όλα όσα κάνουμε μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό νηστεύουμε, γι' αυτό προσευχόμαστε, γι' αυτό εκκλησιαζόμαστε, γι' αυτό εξομολογούμαστε, γι' αυτό μελετούμε τον Λόγο του Θεού. Όλα όσα κάνουμε μέσα στην Εκκλησία είναι να διαφυλάξουμε αυτό το οποίο πήραμε την ημέρα του βαπτισματός μας. Γι' αυτό θα το πούμε και μετά, αλλά δεν πειράζει, είναι καλό το πούμε τώρα. Όταν βαπτιστεί ένα παιδάκι και τελειώσει το όλο μυστήριο, έτσι όπως είναι φωτισμένο, χαριτωμένο, βαπτισμένο, το πιάνει ο ιερέας και πάει και το παραδίδει στη μάνα του. Παράγαμε μήτε από το παιδί σου. Βαπτισμένο, φωτισμένο, μυρωμένο. Δηλαδή, ολοκληρωμένο μέσα στην δόξα και την χάρη του Θεού. Και φύλαξε. Άρα λοιπόν, έχοντας όλα αυτά υπόψη μας, πρέπει να ξέρουμε τι έχουμε δεχτεί μέσα μας και τι καλούμαστε να κρατήσουμε. Θα ήθελα ακόμα όμως να μείνω λίγο στο θέμα του προπατορικού αμαρτήματος και να πω ότι η αμαρτία δεν είναι απλώς μία τυπική εξωτερική νομικήστικη παράβαση του νόμου του Θεού ή η ενοχή που κληρονομείται, αλλά είναι απομάκρυση του ανθρώπου από τον Θεό. Είναι στέρηση της χάριτος του Θεού. Είναι ο σκοτισμός του νου. Και έτσι δεν μπορεί ο άνθρωπος να λειτουργεί σωστά. Συγχύζεται ο νους του. Άλλα σκέφτεται, άλλα επιθυμεί, άλλα κάνει. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια τεράστια σύγχυση και υποδούλωση στο άγχος, στα πάθη, ακόμα και σε αυτή τη χτίση. Σε αυτά τα υλικά, τα εξωτερικά, τα τυπικά πράγματα. Πόσες φορές δηλαδή μας εχμαλωτίζουν και δεν μας αφήνουν να δούμε την αλήθεια και την πραγματικότητα και μας ταλαιπωρούν και υποφέρουν. Με το Άγιο Βάπτισμα θεραπεύεται και φωτίζεται ο νους. Γι' αυτό είπαμε ότι ονομάζεται το βάπτισμα και φώτισμα. Δέχεται μέσα του τον φωτισμό του Θεού και ο νους πλέον χαριτώνεται. Οι λογισμοί καθαρίζουν. Οι λειτουργίες της ψυχής και του σώματος διορθώνονται και έτσι ο άνθρωπος ζει σε μια αρμονική κατάσταση. Αλλά το πιο βασικό από όλα, με το βάπτισμα γινόμαστε μέλη της Εκκλησίας του Σώματος του Χριστού. Από εκείνη τη στιγμή ο καθένας από μας είναι και ένα μέλος του Σώματος του Χριστού. Είναι ενωμένος οργανικά, πραγματικά με την κεφαλή που είναι ο Χριστός. Γι' αυτό βλέπετε στο σύμβολο της πίστεως λέμε ότι πιστεύουμε εις ένα βάπτισμα και εις άφεση αμαρτιών. Και πιστεύουμε, αφού λάβαμε το βάπτισμα και την άφεση των αμαρτιών, την θεραπεία δηλαδή, για τις χάρες του Θεού, πιστεύουμε πλέον και εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ξέρετε ποιοι είναι η Εκκλησία? Εμείς. Εμείς όλοι είμαστε η Εκκλησία. Τα μέλη του Σώματος του Χριστού. Γι' αυτό και ένας Άγιος της Εκκλησίας μας. Νομίζω ο Άγιος Σημειών, ο νέος του Ρώμου, λέει ότι δια του βαπτίσματος εγκεντριζόμαστε εις το Σώμα του Χριστού, εις Εκκλησία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Όσοι ασχολούνται με τη γεωργία, όταν πάμε να μπολιάσουμε ένα δέντρο, πιάνουμε τον πόλη, πώς το λέει αυτό το όλο. Πώς το λέει, έχει πόλη το λέει. Το μάτι, το μάτι το πόλη. Και πάμε και το βάζουμε, το εκκεντρίζουμε μέσα στον κορμό. Και πλέον γίνεται ένα σώμα. Έτσι που μας πιάνει και εμάς η Αγία Εκκλησία,
και πάει και μας εκκεντρίζει πάνω στο σώμα του Χριστού και γινόμαστε πλέον ένα σώμα. Άρρηκτα συνδεδεμένο μαζί. Αυτό γίνεται στο βάπτισμα. Και αυτό είναι το πιο σπουδαίο, το πιο σημαντικό πράγμα το οποίο τελείται στο βάπτισμα. Το Άγιο το βάπτισμα, λένε οι πατέρες, καινοποιεί τον κτιστό, τον φθαρτό άνθρωπο. Τον κάνει καινούριο, τον αναγεννά, τον αναμορφώνει. Με την τελετή, λέει ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος της θεογενεσίας, ποιος δεν είναι προηγουμένως, γεννιέται κατά Θεόν ο άνθρωπος, καθαρίζεται το κατ' εικόνα και προσφύγεται η δύναμη του Θεού δια επίτευξη της προς Θεόν ομοιώσεως και θεώσεως. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η λέξη. Προσφύγεται. Έρχεται και μπαίνει και φυτεύεται, μπολιάζεται μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και αποκτά την δύναμη εξίψου, την χάρη του Θεού, η οποία του είναι απαραίτητη δια επίτευξη της προς Θεόν ομοιώσεως και θεώσεως. Για να ομοιωθεί ως προς τον Θεό και να θεωθεί ο άνθρωπος. Να φτάσει κανείς στην θέα της χάριτος, της ακτής του χάριτος του Θεού. Γι' αυτό και λέει εκεί στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη του Ευαγγελίου, όσοι λέει επίστευσαν στον Χριστό και τον εδέχθησαν, δυο πράγματα, η πίστη, αλλά και η αποδοχή. Όσοι επίστευσαν αυτόν και τον εδέχθησαν, έδωκε αυτής εξουσία, δύναμη δηλαδή, τέκνα Θεού γενέστε. Να φτάσω αυτή την υιοθεσία, την ομοίωση με τον Θεό και την θέωση. Αυτό το έδωκε εξουσία, αυτή η εξουσία η δύναμη, είναι αυτό που λαμβάνουμε την ημέρα του βαπτίσματος μας. Αυτό που λέει εδώ ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος. Γι' αυτό και το βάπτισμα είναι η αρχή της θέωσης κάθε ανθρώπου. Όπως η αρχή της σωματικής μας, της φυσικής μας ύπαρξης είναι η γέννηση από τους γονείς μας, έτσι και η αρχή της πνευματικής μας γέννησης, της κατά Θεόν γέννησης, είναι το βάπτισμα. Φυσικά, όπως είπαμε και προηγουμένως, μετά το βάπτισμα πρέπει να ακολουθήσει η ασκητική ζωή, η εφαρμογή των εντολών του Χριστού. Και αυτό, προσέξτε το, για την εφαρμογή των εντολών του Χριστού, γιατί θα το συναντήσουμε πολλές φορές μέσα στις ευχές, τις οποίες διαβάζουμε κατά την ακολουθία του βαπτίσματος. Του πει, λέει σε κάποια στιγμή εκεί, ότι ενδυνάμωσε τον για της χάριτός σου, ώστε δια της κηρύσεως των εντολών σου να παραμείνει αήττητος αγωνιστής και να διατηρήσει άθραστο τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Πώς? Δια της κηρύσεως των εντολών. Να λοιπόν γιατί καλούμαστε να τηρήσουμε τις εντολές. Όχι για να γίνουμε καλοί χριστιανοί, όχι για να γίνουμε καλοί άνθρωποι, ηθικοί κλπ. Αλλά για να διατηρήσουμε την χάρη του Θεού που πήραμε δωρεάν δια του βαπτίσματος και απολυτρωθήκαμε. Λυτρωθήκαμε δηλαδή από τη φθορά και όλα τα αποτελέσματα της πτώσεως του ανθρώπου. Γι' αυτό και ο Άγιος Τρίμης ο Αλεξανδρεύς, ακούστε πόσο όμορφα το λέει, σταδιακά πώς προχωρά ο άνθρωπος εις την τελείωση. Λέει, πρώτον, βαπτιζόμενοι, τι μας είπε, φωτιζόμενα. Βαπτιζόμενοι λαμβάνουν την χάρη του Αγίου Πνεύματος και φωτίζεται όλους μας, η ύπαρξή μας. Αφού φωτιστούμε, φωτιζόμενοι, τι μας συμβαίνει. Υιοθετούμενα. Γινόμαστε πραγματικά παιδιά του Θεού. Γινόμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Και αφού υιοθετηθούμε, τι ακολουθεί. Υιοθετούμενοι, τελειούμενα. Τελειωνόμαστε. Θεραπευόμαστε πραγματικά.
Και αφού τελειωθούμε, τελειώσε. Αποθανατιζόμεθα. Γινόμαστε αθάνατοι. Ξεπερνούμε τη φθαρτότητα των θάνατων και πλέον μπαίνουμε μέσα στην αιώνια ζωή. Αυτή η αιστεία, η αιώνια ζωή, είναι αγινόσχωση σε τον μόνο αληθινό Θεό και ο απέστειλας Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Να γνωρίσουμε, δεν λέει γνώση. Αυτό εννοεί. Να βαπτιστούμε για να φωτιστούμε. Να πάρουμε δηλαδή την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και αφού φωτιστούμε, να γίνουμε πραγματικά παιδιά του Θεού και ζώντας ως πραγματικοί κληρονόμοι της χάριτος του Θεού να τελειωθούμε. Και αφού τελειωθούμε, τότε γινόμαστε μέλεχοι της Βασιλείας των Ουρανών. Γι' αυτό και πώς αρχίζει το βάπτισμα της ακολουθίας του βαπτίσματος. Θυμάστε πώς αρχίζει. Πώς αρχίζει η ακολουθία του βαπτίσματος. Αφού κοιτάζετε τα μωράκια, θα κλάψει, θα κλάψει. Τα ρογουλάκια, μετά μας αυτά αν θα στολίσω την κολυμπήθρα, ήρθε λοιπόν κάποιος που τρεγεί στην Αρχιεπισκοπή μία πρόσκληση βαπτίσματος. Και μου την παρατείνει. Και θέλει να πω και στην βάπτιση. Και έλεγε μέσα. Σας καλούμε να έρθετε στην εκκλησία, να δείτε το παιδάκι μας που θα μπει σε ένα ωραίο μπανάκι και θα κάνει πλα-πλα-πλα-πλα-πλα-πλα, έτσι κάπως έτσι. Έγραφε το προσκεκλήριο. Από πληροσιανό άνθρωπο της Εκκλησίας. Έγραφε αυτό το πρωματάκι. Να κάνει μπανάκι μέσα στην Εκκλησία. Έτσι γράφω να τα σύγχρονα. Και να κάνει πλα-πλα-πλα-πλα-πλα, έτσι έτσι. Αυτό είναι. Το μυστήριο λοιπόν του Αγίου Βαπτίσματος είναι η εξίδατος και πνεύματος αναδημιουργία, αναγέννηση του ανθρώπου. Θυμάστε εκείνο το περιστατικό που συνέβηκε με τον Χριστό και τον κρυφό εκείνο μαθητή τον Νικόδημο. Επήγε λοιπόν εκεί και του λέει, «Κύριε, πες μου πώς να σωθώ. Ξέρω ότι είσαι άνθρωπος του Θεού». Του λέει, «Άλλο να σωθώ». Εάν κάποιος δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, ούτε να μην εισελθεί εις την Βασιλεία των Ουρανών. Ανοίγω παρένθεση γιατί δεν απαντήσαμε το προηγούμενο πώς αρχίζει το βάπτισμα. Γιατί έχει ξαναφέρει αυτό που θα πούμε. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Τι σημαίνει αυτό. Ό,τι δια του βαπτίσματος εισαγόμεθα μπαίνουμε εις την Βασιλεία του Θεού. Από εκείνη τη στιγμή γινόμαστε μέτοχοι της Βασιλείας του Θεού. Συντελείται αυτό το μεγάλο και ανεπανάληπτο και μοναδικό μυστήριο της θεραπείας του ανθρώπου και ξέρετε, δεν γινόμαστε όπως ήταν προηγουμένως ο Αδάμ. Αλλά γινόμαστε αυτό το οποίο εκαλεί το να γίνει ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο. Φτάνουμε εις την θέωση, στην τελειότητα. Στην ολοκλήρωση, την πνευματική μέτοχη της Βασιλείας του Θεού. Λοιπόν, του λέει, άκου να σου πω, εάν κάποιος δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, ούτε να εισελθεί εις την Βασιλεία του Θεού. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπει στην Βασιλεία του Θεού. Ο ίδιος ο Χριστός, με το στόμα φυσικά του Ιερού Χρυσοστόμου, μας ερμηνεύει τον λόγο του για την αναγέννηση των ανθρώπων. Και ακούστε τι όμορφα τα λέει. Βάλει δηλαδή, μιλάω ο Χριστός, αλλά είναι σαν να τα λέει ο Χριστός. Ήρθα, λέει ο Χριστός, από τον ουρανό στη γη, κομίζοντας ένα παράξενο τρόπο δημιουργίας. Προσέξτε, λέει, στην αρχή έφτιαξα τον άνθρωπο από χώμα και νερό. Όμως, το δημιούργημα αυτό δεν υπήρξε εύχριστο. Ένα παιδί. Το σκεύος λέει παραμορφώθηκε. Δεν καταστράφηκε με, αλλά παραμορφώθηκε. Δεν θέλω λοιπόν να δημιουργήσω πάλι άνθρωπο από τη γη.
και το νερό. Αλλά τώρα θέλω να τον δημιουργήσω από το νερό και το Άγιο Πνεύμα, ώστε να μην είναι πλέον χωικός, αλλά πνευματικός. Γι' αυτό και δεν ταιριάζει στον άνθρωπο να είναι χαμερεπής. Και τι σημαίνει χαμερεπής? Να ρέπει χαμέ προς τα κάτω. Γιατί πλέον από τη στιγμή που βαπτίζεται δεν είναι από γη και νερό, αλλά από νερό και Άγιο Πνεύμα. Είναι πνευματικός, δεν είναι χωρικός πλέον. Έτσι λοιπόν με το Άγιο Βάπτισμα γεννιόμαστε εκ νέου. Όπως γεννηθήκαμε από τη μήτρα της μητέρας μας, έτσι γεννιόμαστε και από την κολυμπήθρα, από τα ύδατα που είναι μέσα στην κολυμπήθρα. Διότι ό,τι είναι η μήτρα για το έμβριο, είναι η κολυμπήθρα και το νερό για τον πιστό. Επειδή μέσα στο είδο, όχι δια του ύδατο, δια του ύδατος. Προσέξτε, δια το νερό που έχει τη δύναμη και μας μεταμορφώνει, μας αναγεννά. Αλλά η χάρη η οποία μεταδίδεται ορατός μέσω του ύδατος, διαπλάσσεται και παίρνει μορφή. Και είναι τραγικό, αδελφοί μου, να συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα μέσα στον ναό που γίνεται το βάπτισμα, να κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα, να είναι παρόν ο ίδιος ο Χριστός, να ενώνεται πραγματικά, οντολογικά ο άνθρωπος με τον Χριστό, με την χάρη του Αγίου Πνεύματος και εμείς να ασχολούμαστε με το βίντεο, με τη φωτογράφηση, με την κολυμπήθρα, με τα ρουχαλάκια, με το αν θα κλάψει, αν δεν θα κλάψει, ποιος θα τον ντύσει, ποιος δεν θα τον ντύσει, ποιος θα σταθεί δίπλα παρακεί, ποιος να μιλάει από κάτω, να μιλούν, να τους ζουν, να βοηθούν στην Εκκλησία. Τραγικό. Ενώ εκείνη τη στιγμή γίνεται η όλη αναδημιουργία του ανθρώπου. Ξέρετε πώς έπρεπε να στεκόμαστε εκεί? Όπως στεκόμαστε έξω από το διευθύνιο. Είδατε καμιά φορά που στέκονται έξω από το διευθύνιο, περιμένοντας τη γυναίκα που θα γεννήσει το παιδάκι? Δεν μιλά κανείς. Απόλυτη ησυχία. Περιμένουν με αγωνία να ακούσουν το κλάμα από μέσα ότι γεννήθηκε αυτό το παιδί. Και να πει ο γιατρός να πει: είναι αγοράκι, είναι μεταξύ, δεν ξέρουμε το πρωτέρω, εντάξει, πάση περιπτώσει. Αν δεν ήταν γιατρός, να πει τι είναι. Και όλα ξέρουν από πολύ νωρίς. Είναι καλά, ζυγίζει τόσα κλπ. Και τότε χαρά γίνεται. Αυτό έπρεπε να συμβαίνει και μπροστά στην κολυμπήθρα. Απόλυτη ησυχία, απόλυτη τάξη. Αγωνία, αν θέλετε, πνευματική. Θα κατέρθει ή δεν θα κατέρθει το Άγιο Πνεύμα? Θα αναγεννήσει ή δεν θα αναγεννήσει το παιδί? Γι' αυτό και λέει στην αρχή εκεί: εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώ. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης του Κυρίου δεηθώ. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και μετά μπαίνουμε στο βάπτισμα. Καταλάβετε. Παρακαλούμε, δεόμεθα στον Κύριο. Λέμε Κύριε ελέησον. Χαβά μας. Παίρνουμε είδηση, μυρωδιά, το τι γίνεται εκεί πέρα. Η Αγία Κολυμπήθρα είναι η μήτρα της Εκκλησίας, της μητέρας μας. Εκεί γεννιέται ο καινούριος άνθρωπος. Γι' αυτό και η μέρα της βαπτίσεώς μας είναι η μέρα των γενεθλίων μας. Εκεί πραγματικά γεννιόμαστε. Το Άγιο Βάπτισμα είναι η αρχή της νέας ζωής. Και πρώτη μέρα της ζωής είναι η μέρα εκείνης της αναγεννήσεως, λέει ο Μέγας Βασίλειος, αρχή ζωής το βάπτισμα και πρώτη ημερών για τον άνθρωπο, εκείνη η της παλιγκινεσίας ημέρα εσύ. Εκείνη η μέρα είναι η πρώτη μέρα για μας. Εάν λοιπόν εκείνος που βαπτίζεται είναι μεγάλης ηλικίας με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, επανέρχεται, λέει, στην αθωότητα του βρέφους. Έχω γνωρίσει μία μητέρα η οποία βαπτίστηκε σε μεγάλη ηλικία. Δεν ήταν Ορθόδοξη, ήταν Αγγλικανή, γνώρισε την Ορθοδοξία μετά, βαπτίστηκε. Και έζησε αυτό το φως, το οποίο δεν μιλούμε και δεν το βλέπουμε και δεν. Και ακούστε τώρα τι, επειδή το έζησε και ήξερε εκ πείρας πλέον τι σημαίνει στο βάπτισμα, την ημέρα που βάφτισε το παιδάκι της,
κάλεσε 4 ανθρώπους στον χώρο. Και μάλιστα ορθήσαμε εδώ στον Άγιο Νεκτάριο και της είχε πει και η αδελφή και η πόλη που ήταν εδώ ένα κεραστικό κάτι κλπ. Λέει όχι. Μόλις βάφτισε το παιδάκι, το πήρε και έφυγε στο σπίτι. Ούτε πάρτι έκανε, ούτε δέχτηκε ξένους, τίποτα απολύτως. Το έκανε αυτό μετά από μια εβδομάδα. Και τη ρώτησα γιατί. Μου λέει, ξέρεις τι είχε μέσα εκείνο το παιδάκι. Είχε ολόκληρη τη χάρη του Θεού. Είχε ενωθεί με το Άγιο Πνεύμα, με τον ίδιο τον Θεό. Ζούσε κάτι που εμείς δεν μπορούμε να το φανταστούμε, να το υπολογίσουμε. Αν αρχίζαμε δεξιώσεις από εκεί, από εδώ, το ένα να το χαϊδεύει, το άλλο να το κάνει έτσι, λέει, πώς θα ζήσει, πώς θα βιώσει εκείνο το παιδάκι, εκείνο το οποίο έλαβε εκείνη την ημέρα. Διότι η χάρη του Θεού, ακούστε τη θεολογία, βιώνεται, μου λέει, μέσα στην ησυχία. Γι' αυτό και λέει ο Μέγας Βασίλειος ότι η Αγία Γραφή ονομάζει νέο παιδί εκείνον που έχει αναγεννηθεί με τον ρυθμό του βαπτίσματος και ανετράφει και έγινε σαν παιδί. Και λόγω αυτής της πνευματικής του καταστάσεως είναι πρόσδεκτος στην ουράνια βασιλεία. Και τελειώνω εκεί πέρα σήμερα με αυτό το οποίο λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ερμηνεύοντας τον Απόστολο Παύλο. Ερμηνεύει εκείνο το χωρίο, το συγκλονιστικό του Αποστόλου Παύλου, το οποίο λέει «Ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε εν ελί Χριστός». Και λέει «Το ζω δε ουκέτη εγώ» είναι μετά το βάπτισμα. Διότι ζει εν ελί Χριστός από την ώρα του βαπτίσματος. Και εφόσον ζει εν εμί Χριστός, ζω δε ουκέτι εγώ. Δεν ανήκω στον εαυτό μου, δεν υπάρχω. Δεν ζω για τον κόσμο. Ο κόσμος εστάβονται, καμία εστάβονται, καγώ τον κόσμο. Δηλαδή ούτε εγώ έχω μια επιθυμία κίνησης προς τα κοσμικά, τα αμαρτωλά, τα υλικά, αλλά ούτε και αφήνω και αυτά να με επηρεάσουν και να με κάνουν έξω από τη ζωή μου. Γι' αυτό και εκεί στην προς Ρωμαίους επιστολή, μιλώντας στους χριστιανούς, είναι στο 6ο κεφάλαιο και να το διαβάσετε πάρα πολύ προσεκτικά το 6ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Και μιλά σε χριστιανούς οι οποίοι έχουν ήδη βαπτιστεί, γιατί βαπτιζόμαστε και ξεχνούμε αυτό το οποίο έγινε στο βάπτισμά μας. Γι' αυτό και του λέει, αγνοείτε χριστιανοί, ότι όσοι εβαπτίστημε εις Χριστόν Ιησού, εις τον θάνατον αυτού εβαπτίστημε. Προσέξτε λέει, συνετάφημε ουν αυτό, το Χριστό δηλαδή, δια του βαπτίσματος εις τον θάνατο. Εδώ δεν μπαίναμε στην Πολυπίθρα. Αυτό συμβόλιζε τον θάνατο ως προς τον παλαιό άνθρωπο της αμαρτίας. Και όπως ο Χριστός επίσης μέσα στον Άδη και μετά, μέσα στον τάφο, συγγνώμη, και μετά αναστήθηκε και βγήκε έξω, έτσι και εμείς μπήκαμε μέσα στον Κολυμπήθρα, πεθάναμε ως προς τον παλαιό άνθρωπο και αναστηθήκαμε όπως τον νέο. Γι' αυτό και λέει, προσέξτε. Καταλάβετε το, χωνέψετε το, συνειδητοποιήστε το, συνετάφημε αυτό το Χριστό δια του βαπτίσματος εις τον θάνατο. Ήνα, ως περιγέλθη Χριστός εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς δια του βαπτίσματος, τι θα κάνουμε, θυμάται κανείς, εγγενώτη της ζωής περιπατήσουμε. Πρέπει να ζήσουμε μια καινούρια ζωή. Διαφορετική, πνευματική, ανώτερη, με στην δόξα του Θεού θεραπευμένη. Διότι, ή γαρ σύμφητη γεγόναμε το ομοιώματι του θανάτου αυτού, εάν λοιπόν με το βάπτισμα γίναμε
το ίδιο με τον Χριστό ως προς τον θάνατο αυτού, αλλά και της Αναστάσεως και σώμη. Πρέπει να αναστηθούμε σε μια καινούργια πνευματική ζωή. Τούτο γινόσκοντες, να ξέρουμε ότι με το βάπτισμα συνέβη και το εξής, ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας. Του μηχέτη δουλεύει η μάστη αμαρτία. Δεν μπορείς μετά το βάπτισμα, αφού πάρεις την χάρη του Θεού, να δουλεύεις πλέον μέσα στην αμαρτία. Ο γάρ αποθανών δεν δικαίωται από τις αμαρτίες. Και το ακούνε μερικοί, λένε, επέθανε κάποιος, συγχωρηθήκαν οι αμαρτίες του. Παίρνει αυτό που λέει. Αυτός που επέθανε δια του βαπτίσματος ως προς τον παλαιό άνθρωπο την αμαρτία, έχει δικαιωθεί από την αμαρτία. Γιατί το βάπτισμα είναι θάνατος, πνευματικός αν θέλετε, ως προς τον κακό άνθρωπο τον αμαρτωλό και ανάσταση ως προς τον νέο, τον πνευματικό. Γι' αυτό τα λέει, ο γάρ αποθανών δεν δικαίωται από τις αμαρτίες, αυτό εννοεί και όχι αυτό που πολλοί υπονοούν και διαστρεβλώνουν και λέει, εντάξει, πέθανε κανείς, συγχωρείτε και αμαρτίες του. Ποιο? Είναι αυτό, το δεν μου πιάνω. Αλλά επειδή δεν το ερμηνεύω σωστά και το πάει ερμηνεύω, έχω σε αυτό αυτή την παρεμηνία μου. Λοιπόν, ναι, λέμε. Διότι δεν, θα δούμε και μέσα από την ανάλυση του βαπτίσματος, δεν ακολουθεί πιστά τον δρόμο τον οποίο εχάραξε μέσα από το Ευαγγέλιο, μέσα από την παράδοση και τη ζωή της Εκκλησίας, με αποτέλεσμα, όπως υπήρχαν τότε μέσα στον Παράδεισο, οι προκλήσεις κλπ. Και σήμερα υπάρχουν. Και καταργούνται οι προκλήσεις. Μα μπορεί να το κάνει αυτό. Μπορεί να το κάνει, είναι ελεύθερος. Συγχωρέστε με, επειδή έχει μέσα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και οι πρωτόπλαστοι είχαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα τους. Εσυνομιλούσαν με τον Θεό. Εζούσαν, εβίωναν την παρουσία της χάρης του δόξης του Θεού. Και όμως εξέπεσαν. Εδώ ο Δημάς, ο οποίος ήταν ένας από τους στενούς συνεργάτες και μαθητές του Αποστόλου Παύλου, που έβλεπε όλα αυτά τα θαύματα τα οποία έκανε ο Απόστολος Παύλος. Όλη αυτή τη χάρη που είχε ο Απόστολος Παύλος και τον εγκατέλειψε. Γιατί Δημάς με εγκατέλειπε αγαπή σας τον μη αιώνα. Πάρτε το, γιατί διαρωτάστε και αφιλέτε, πάρτε το από εμάς. Πόσο μας ελκύουν τα κοσμικά και τα ανθρώπινα εν σχέση με τα πνευματικά. Πού βαρύνει περισσότερο η θέληση, η πρόθεση, η διάθεση, ο ζήλος. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος πολύ ρεαλιστικά ότι υπάρχει έτερος νόμος εν της μέλεσή μου, ο οποίος αντιμάχεται τον νόμο του Θεού. Και εκεί, καλή βλέπεις, δεν λέει εκεί ευαπτίστηκες και τέλειωσε. Μας καλεί μέσα από την τήρηση των εντολών του Θεού και την πνευματική ζωή να παραμείνουμε αίτητοι αγωνιστές. Αυτός είναι αυτό που δεν μπορούν να καταλάβουν οι χριστιανοί και αυτό είναι αυτό το οποίο φοβούνται ακόμη, είναι τον αγώνα. Δεν αγωνιζόμαστε. Εκείνος που αγωνίζεται, το έχουμε πει και άλλες φορές, δείχνει στον Θεό με τον αγώνα του ότι θέλει να είναι κοντά στον Θεό. Και βλέποντας ο Θεός αυτή του τη διάθεση, αυτή του την πρόθεση, το αποκαλύπτεται, τον ενισχύει, τον φωτίζει και τον οδηγεί. Πρέπει να δει αυτό το πράγμα ο Χριστός. Διότι δεν μπορεί να καταργήσει την ελευθερία του ανθρώπου.
Τον έφτασε ελεύθερο, σέβεται απόλυτα την ελευθερία του και βλέποντας ο Θεός τον αγώνα του χριστιανού, τι είναι ο αγώνας, η θέληση, ο πόθος να ζω και να, βιώνω τη χάρη του Θεού. Τότε αποκαλύπτεται και δίδεται. Έτσι ακόμη περισσότερο. Η δύναμη από τις θέλεις δεν θα κληρονίσουν η αιωνία βασιλεία. Αυτό λέει ο Χριστός. Λοιπόν, αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσουμε άπαξ διαπαντός. Το έλεγα από αυτές τις σημείες, είναι αξιφυγητό. Ο αιρετικός, ο αλλόθρησκος, έχει λανθασμένη εικόνα περί του τι είναι ο Θεός. Έχει σχηματίσει δηλαδή μέσα στο νου του με τη φαντασία μία λανθασμένη εικόνα για το τι είναι ο Θεός, τι είναι η χάρη του Θεού, τι είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Έτσι. Και αυτή την αντίληψη, την ιδέα, την φανταστική, την οποία έχει καλλιεργήσει μέσα του, την έχει απολυτοποιήσει. Πιστεύει με όλη τη δύναμη της ψυχής του ότι έτσι είναι ο Θεός. Έτσι είναι η σωτηρία. Για παράδειγμα, οι μουσουλμάνοι πιστεύουν σε ένα γήινο παράδεισο στην άλλη ζωή. Λοιπόν, όταν θα αποκαλυφθεί ο Θεός, ο Χριστός εν τη δόξη αυτού, μετά τον Αγίον Αγγέλο αυτού, στην άλλη ζωή, δεν θα τον θέλουν. Θα πούν ένετος ο Θεός που πιστεύουμε, ένετος ο Θεός που θέλουμε, και θα απομακρυνθούν από τον Θεό από μόνοι τους. Θα τον φοβηθούν, βλέποντας τον στην δόξα του, γιατί θα περιμένουν να δουν άλλο Θεό, άλλη κατάσταση, όπως κηρύσσει η Ορθόδοξη. Αν έχουμε λανθασμένη εικόνα και αντίληψη περί του τι είναι ο Θεός, τι είναι η πνευματική ζωή, τι είναι η Βασιλεία του Θεού, όταν θα μας αποκαλυφθεί ο Θεός εν τη δόξη αυτού, θα φύγουμε τρέχοντας. Θα τον φοβηθούμε. Ενώ ο άνθρωπος που έζησε από τώρα την δόξα του Θεού, την χάρη του Θεού και ξέρει τι είναι, μόλις δει αυτό το φως που θα βγαίνει από το πρόσωπο του Χριστού, όπως το είδα και οι Απόστολοι στο όρος Σταυρό, θα τρέξουν. Γι' αυτό και λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, σας τα λέμε αυτά που είδαμε, αυτά που εβιώσαμε, αυτά τα οποία εζήσαμε μέσα στη θέα του Θεού, για να τα γνωρίζετε κι εσείς, για να έχετε κι εσείς την ίδια εμπειρία και κοινωνία μαζί μας, για να έχετε κοινωνία με τον Πατέρα και τον Υιό, ώστε όταν μας αποκαλυφθεί ο Θεός εν τη δόξη αυτού, να μην φεύγουμε τρέχοντας, αρνούμενοι τον Χριστό. Γι' αυτό προσέξτε, πρώτα θα φανεί, λέει, το σημείο του Υιού, του ανθρώπου. Ποιο είναι το σημείο? Ο Σταυρός. Ένας που αρνείται την δύναμη του Σταυρού. Μόλις δει το Σταυρό, μέσα εκείνον το φως, και τη δόξα όλοι, τον πιάσει τρόμος και φόβος. Δεν ξέρω, το φοβούμαι, όπως και στον γάμο, ακόμα και στις χειροτονίες, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, το Άγιο Πνεύμα λέει, ου πάντα χειροτονεί, αλλά δια πάντων ενεργεί. Δεν μπορούμε με έναν εκεί ιερέα μπροστά στην Αγία Τράπεζα να το χειροτονήσουμε. Εμείς οι επίσκοποι να έχουμε το χέρι μας πάνω του και το Άγιο Πνεύμα να το χειροτονήσει. Αλλά κατ' οικονομία ενεργεί όταν λειτουργεί ή τελεί τα μυστήρια το Άγιο Πνεύμα δια του ιερέως. Πολύ φοβούμε λοιπόν ότι εάν με τον τρόπο που κάνουμε τα μυστήρια, αν επιτρέπουμε, δίνουμε τη δυνατότητα στην ενέργεια, στην χάρη του Πνεύματος να ενεργήσει. Γι' αυτό και εμείς φέτος
Ναι, συγγνώμη. Φέτος, ναι, μισό λεπτό. Φέτος, αποφασίσαμε στην Αρχιεπισκοπή, επειδή ζούμε και βιώνουμε αυτή την τραγικότητα που συμβαίνει μέσα στην Εκκλησία, να αγνοεί ο κόσμος το τι γίνεται μέσα στον ναό, στη Θεία Λειτουργία, στα μυστήρια κλπ. Και έχουμε ευθύνη τεράστια. Και όσα τους το πει, πάτε σε ένα σπερινό που πανηγυρίζει ένας ναός. Τέτοια ταξία, τέτοια σύγχυση, τέτοια... Και εδώ πέρα, ενάρτη χάρη του Θεού να μας ευλογήσει, να μας ενισχύσει, να μας φωτίσει. Πηγαίνετε σε ένα γάμα, τι γίνεται, τρομακτικό, σε μία Θεία Λειτουργία. Να αναγκάζεται συνεχώς ο Ιερέας να λέει, κάντε ησυχία, σιωπάτε. Ήμασταν προχθές στα Εγγένεια και αναγκάστηκε ο Δεσπότης τρεις φορές να βγει έξω να πει στον κόσμο, μην μιλάτε. Απαράδεκτο πράγμα. Ή να χρειάζεται να βάζουμε κάγκελα μπροστά από την ωραία πύλη για να συγκρατήσουμε τον κόσμο να μην αταχθεί μπροστά από την ωραία πύλη και να μην πείμε στο ιερό. Γι' αυτό αποφασίσαμε φέτος και εκεί στην Αρχιεπισκοπή, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο, να κάνουμε ειδικά σεμινάρια με θέμα η λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, η πνευματική αναγέννηση του ανθρώπου. Για να ξέρει ο κόσμος, να ξέρουν οι κληρικοί μας, τα στελέχη μας, οι θεολόγοι μας, ο κόσμος όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν, τι τέλος πάντων γίνεται μέσα από όλα αυτά τα οποία τελούμε μέσα στον ναό, μέσα από την λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Ορίστε. Πριν από την τέλεση του μυστηρίου του θέσματος, ο Ιδρέας πήρε την Βόλια να κατολογήσει για την μεγάλη σημασία που έχει το μυστήριο. Είναι σωστό αυτό, αλλά εκείνη τη στιγμή πόσα να πεις και τι να πεις και ποιος θα ακούσει. Μάλλον θα πρέπει την ώρα που πάνε να κλείσουν την ημέρα και την ώρα του μυστηρίου, αν έχουν υπομονή σήμερα οι άνθρωποι, να κάτσουν εκεί να τους εξηγήσουν, να τους δώσουν ένα βιβλιαράκι να διαβάσουν. Εμείς όμως ξέρετε τι κάναμε εκεί στην Αρχιεπισκοπή. Γιατί μας υπήρχε συνείδηση, μας αγωνιούμε. Θα αρχίσω από το Δεκέμβριο τη σχολή γονέων για τους γονείς. Βάλαμε τους ιερείς, μάζεψαν τις διευθύνσεις όλων των νεονύφων που τέλεσαν μυστήριο στην Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια τη χρονιά που μας πέρασε. Και να τους στείλουμε μια πρόσκληση, μια επιστολή για να έρθουν στις σχολές αυτές, αν θέλουν. Για να μάθουν πώς μέσα από την εμπειρία την πνευματική της Εκκλησίας μπορούν να έχουν μια ζωντανή και υγιή οικογένεια. Εγίναμε θέατρο και αγγέλης και άνθρωπος. Άντε, μα εγώ σκανδαλίστηκα πάρα πολύ, ενώ θα είχε το ποδόσφαιρο. Μα εγώ την Κυριακή που την Παρασκευή μου σε ένα παιδί και λοιπά. Λίγο ήταν να τραβήξω την κάμερα αυτού που ήταν μέσα στο γερό και έπαιρνε για να πέφτει να είναι απ' έξω και να μου τη ρίξω κάτω από τη συμπρολή σου. Πάω εκεί με τόσο να διαβάσει αυτές τις ευχές των Εγγέλιων. Καλούμαστε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να έρθει μέσα στον ναό, να τον γεμίσει, να τον πληρώσει, να πληρώσει εμάς, να μας γεμίσει εμάς. Και έρχεται ο άλλος και με τα σύρματα εκεί, μπήκε μέσα στα πόδια μου και τα σύρματα, να πέσω κάτω. Προσεύχεται ο λαός και να επικαλείται το έργος, βλέπει θέατρο. Κάθεται θέατρο. Με μεγάλες γιγαντοφόνες, γιγαντοφόνες, να παρακολουθούν εκεί. Δεν ήταν για δική μου η επαρχία, έπρεπε να γίνει. Διότι θέατρο μέσα στην Εκκλησία δεν μπορεί να κάνει. Δηλαδή τις παλιές εποχές που δεν είχαν κάμερες και οθόνες, τι είχαν, ευσέβεια. Τώρα έχουμε ασέβεια.
που πήγα να μοιρώσω την Εκκλησία, τους στίχους που βάζουμε στους στίχους εκεί, που είναι ένδειξη της παρουσίας της Χάριου Αγίου Πνεύματος, και με έτρεχαν από πίσω και με έσπρωχνα με 5-6-7 εικόνες να τους μοιρώσω τις εικόνες. Και έρχεται ένας και να μου μοιρώσει και το κοποσχήνι, και το κοποσχήνι. Εγώ έφυγα, δεν μιλούσα σε κανένα και πήγα μέσα και είπα εκεί στο αυτό είναι ταξία και δεν ξέρω αν είναι χάρη στο αγιμόνο με αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορούν να γίνονται αυτά τα πράγματα, είναι παράδειγμα. Και ξέρετε, φταίμε και εμείς να τραβάει η όρεξή μας. Διότι πιστεύετε ότι γυρίζοντας παραδείγματος χάρη τη Λιτανία ή τη Μεγάλη Είσοδο, αν τρέξετε και μαρπάξετε από το Άμφιον ή το Ράσο, να πάρετε χάρη. Και όχι αν προσευχέστε μέσα σας και επικαλείστε το έλεος και την χάρη του Θεού. Ξέρω και εγώ να με βάλω. Ήταν, θυμήθηκα και με αυτό να κλείσουμε. Όταν είδε το φως της χάρης του Θεού ο Απόστολος Παύλος και τυφλώθηκε, επήγε σε ένα σπίτι και ο Χριστός αποκαλύφθηκε σε έναν χριστιανό πρεσβύτερο, τον Ανανία, και του λέει να πάει να τον έβρεις, να του πεις ότι θα θεραπευτεί και να τον βαπτίσεις, για να τον γίνουμε για βάπτιστο. Άκουσε μάπλωνο ο Ανανίας ο Καϊνός, Σάββος, ο Ταρσέρς, από την Ταρσό, και λέει του μαντούτος που πάει και πολεμά τους χριστιανούς και θέλει να τους φυλακίσει όλους, δεν πω λέει του. Ξέρετε καλά ποιος είναι τούτος. Ξέρετε απάντησε ο Χριστός στο Ανανίας. Και λέξει κλειδί. Ιδού προσεύχεται. Στην συγκοινωνία με τον Χριστό, ιδού προσεύχεται. Σκέφος μου εκλογίζει. Να σκέφος εκλογίζει επειδή προσεύχεται. Όχι γιατί, εν πάση περιπτώσει, το αποκαλύφθηκε ο Θεός εκεί, το αποκαλύφθηκε μετά και λέει, να αρχίσει να πω κάμα του Θεού και εγώ για το Θεό που τα έκανα κλπ. Ήταν σκέφος εκλογίζει. Ιδού, προσεύχεται, τι λέει. Πάμε στον ναό, πάμε στα μυστήρια. Προσευχόμαστε για να μας σκέφτει εκλογής του Θεού. Αλλά τι σημαίνει σκέφος. Στούτο δαμε το σαρκικό σκέφος να κατοικήσει χάρης του Θεού και να το μεταποιήσει σε την παραδοχή. Αυτό προσευχόμαστε. Ενώ έχω τσίχνει ιστορία, ήταν ένας γέροντας στην Ουρανικό και πήγε σε ένα μοναστήριο. Έφτασε λοιπόν στο μοναστήρι και αισθάνθηκε έτσι που μακριά και έβλεπε το μοναστήρι και είδε όλους τους δαίμονες που είχαν βγει, πλήθος δαίμονων, όξο που γίνονταν με το μοναστήρι και τον ναό. Του φάνηκε παράξενο. Λέει, μα αντί να μπει στην εκκλησία, ήταν τώρα της ακολουθίας. Αντί να μπει στην εκκλησία, να πειράζουν τους μοναχούς να μην προσεύχονται, έμειναν όξο. Πήγε στον πειρασμό να ρωτήσει έναν τύχη τους, γιατί είναι μες στον ναό να πειράζουν τους μοναχούς και είναι έξω. Του λέει, έλα να σου πω. Γιατί είπατε μέσα να πειράζετε τους μοναχούς για να μην προσεύχονται στον έξω. Έννοια σου γέροντα να είναι και που μόνοι τους δεν προσεύχονται. Ένα δεν είναι κανένα να τους πειράζει. Λοιπόν, πάντες ήμαρτον και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Το καταλάβουμε. Δικαιούμενοι εν Χριστώ Ιησού δια της χάριτος, δια της απολυτρώσεως. Έτσι, και ήδη ο παπτίσματος. Και από εκεί πέρα αρχίζει η εν Χριστώ ζωή, η πνευματική ζωή, εφόσον διαφυλάξουμε αυτό το οποίο ελάβαμε και πήραμε δωρεάν κατά το βάπτισμά μας. Το πώς λαμβάνουμε τη χάρη, πώς θεραπεύεται ο άνθρωπος και το τι ακριβώς γίνεται στο βάπτισμα, θα το δούμε από την ερχόμενη σύναξη.